Έχω την ίδια απειλή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Απειλή, για 6 λεπτά, για να μιλήσουν πολλοί συνάδελφοι. Καλημέρα. Πρέπει να συστηθούμε και πρέπει να εξηγήσω γιατί στηρίζω τις προγραμματικές δηλώσεις. Συστήνομαι λοιπόν από 17 χρονών για 37 χρόνια σκληρά εργαζόμενη αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Ανήκω στη μεγάλη κατηγορία των Ελλήνων η οποία φορολογήθηκε, είναι έντιμη, δεν καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ, άρα με καλύπτει επιτέλους μια κυβέρνηση η οποία θα απαλλάξει την ελληνική κοινωνία από όλη αυτή την καταιγίδα του κρατισμού, του εσμού των κρατικοδίαιτων συνδικαλιστών που τόσα στήχησαν στους μικροσυνταξιούχους και στις περικοπές των μισθωτών. Κάποτε πρέπει να έχουμε και το θάρρος και την αλήθεια να λέμε τι οδήγησε την Ελλάδα μεταξύ άλλων πολιτικών λαθών, ναι, σκανδάλων, ναι, σε αυτή την καταστροφή. Η τρομοκρατία λοιπόν του κρατισμού δεν μας επηρεάζει, θα την πολεμήσουμε, δεν θα υποκύψουμε σε απειλές του τύπου θα κρεμαστείτε στο Σύνταγμα, γιατί την ίδια δυνατότητα την έχει και το κομμάτι της κοινωνίας που εγώ και πάρα πολύ εκπροσωπούμε, γιατί ξέρουμε και εμείς να κρεμάμε σε εισαγωγικά στο Σύνταγμα αυτός που κατασπατάλησαν τους φυσικούς πόρους, που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα. Η ζάχαρη λοιπόν, επειδή ακούω αυτό τον τραγικό λαϊκισμό να επαναλαμβάνεται και μέσα στη Βουλή, η ζάχαρη δεν είναι, επειδή είναι κρατική ή ιδιωτική, που οδηγεί Έλληνες σε αυτοκτονίες. Κάποτε πρέπει να σεβαστούμε το θέμα της αυτοκτονίας. Εγώ δεν ξέρω κανέναν κρατικοδίαιτο να αυτοκτονεί και δεν ξέρω καμιά γιαγιά που της περικόψαμε τη σύνταξη να την απασχολεί αν η σύνταξή της δίνει το δικαίωμα να πάρει κρατική ή ιδιωτική ζάχαρη. Επειδή ακούστηκε πολύ αυτή η κουβέντα για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη δεν είναι εθνικό προϊόν, είναι εισαγόμενο προϊόν. Τα σιλό της ζάχαρης δεν είναι εθνικό θησαυρός, όπως είναι το φράγμα του Αλιάκμονα για παράδειγμα ή του Πηνιού. Άρα με τη λογική του κρατισμού που βλέπω να επικρατεί πολύ, θα πρέπει να κρατικοποιήσουμε τη σοκολατοβιομηχανία Ίων, την Παυλίδη, τα πατατάκια Τσακίρι, γιατί δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα να υπάρχουν πετυχημένες ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν εξαγωγές. Όχι κύριε, κατά τη λογική ορισμένων αρκετών, θα πρέπει ξαφνικά η ζάχαρη να είναι κρατική, όπως να ξαναγίνει κρατικός ο ΟΤΕ, για να δουν οι καινούργιες γενιές ότι χρειάζεται μέσο κερουσφέτη βουλευτικό για να βάλεις τηλέφωνο, και με αυτή τη λογική θα πρέπει να κρατικοποιηθούν αυτές οι απαράδεκτες ανταγωνιστικές εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας, γιατί πού ακούγεται να υπάρχει κάθε μήνα καινούριο πακέτο προσφοράς υπέρ του καταναλωτή. Όχι κύριε Υπουργοί των Οικονομικών, όλα κρατικά για να καταλάβουν και οι νέοι Έλληνες τι σημαίνει κρατισμός. Άκουσα λοιπόν χθες να λέει ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο τον άκουσα με προσοχή, ότι δεν πρέπει να πουληθεί το παραμικρό ή να αξιοποιηθεί, γιατί δεν μιλάμε για ξεπούλημα, από τη δημόσια περιουσία, διότι κατά το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία πρόταση. Ακούστε ποια είναι η πρόταση. Να συγκεντρωθεί όλη η δημόσια περιουσία
να αποδοθεί σε έναν καινούριο φορέα, ξέρετε, φορέας, διοικητικά συμβούλια, ρουσφέτια, όλα αυτά τα καταστροφικά, να παραχωρήσουμε στον καινούριο φορέα που θα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικοί οργανισμοί όλη τη δημόσια περιουσία, για να μπορέσει άξον-άξον το 2012 να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία που σαπίζει τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω ψάξει και τα καταθέτω και στα πρακτικά πολλάκις και θα το ξανακάνω. Η δημόσια περιουσία, οι οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία που εγκλημάτισαν, κυρίες και κύριοι, τόσα χρόνια με τις περιουσίες τους που θα σας τις καταγράψω και τις έχουν αφήσει να ρημάζουν. Λαμιράς, ξενοδοχείο στην Ομόνια, έκλεισε. Μετοχικό ταμείο αεροπορίας. Εσπέρια, ξενοδοχείο στη Σταδίου, του Ταμείου Νομικών, 10.000 τετραγωνικά καταραίει. Κάνικος 21, ξενοδοχείο του Ταμείου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων, Ambassador πρώην εφετείο, 9.087 τετραγωνικά μέτρα, έγινε καταφύγιο όλων των κακοποιών και άλλων στοιχείων. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα, ο ιδιοκτήτης. Και το κυριότερο, το ΙΚΑ στην Πειραιός, 13.710 τετραγωνικά, εδώ και 20 χρόνια μετά τους σεισμούς του 2009, καταραίει και πληρώνει το ΙΚΑ 600.000 ευρώ σε κτίριο στην πλατεία θεάτρου. Οι 600.000 ευρώ είναι περικοπές συντάξεων. Να συνέλθουμε λοιπόν, να πάψει ο λαϊκισμός, γιατί σας είπα, δεν αυτοκτονεί κανείς επειδή η ζάχαρη είναι κρατική. Αυτοκτονεί γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας με τα παλιά καταστροφικά μυαλά. Ευχαριστώ.